όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας. Σεβασμιότατε αδελφές στην Αργυροσύνη, Μητροπολίτη Παροναξίας, κύριε Καλίνικε και εκλεκτή συνοδεία του, Πανοσολογιότατε και αγαπητέ εφημέριε του Μητροπολιτικού μας Ναού, Πατέρα Γεώργιε, Πανοσολογιότατοι πατέρες και συλλειτουργοί, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αξιότιμε κύριε Έπαρχε Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών, πολιτιστικών και στρατιωτικών αρχών, αγαπητή Εκκλησία, αγαπητέ εκλεγμένε, ευλογημένε και χειροτονημένε επίσκοπε αυτής της Εκκλησίας, Σεβασμιότατε Πατέρα Ιωσήφ, καλώς ήλθες ανάμεσα στο ποίμνιό σου, το οποίο ο Θεός Πατέρας δια του Ιησού Χριστού σου ανέθεσε όταν σε έχρισε επίσκοπο της Εκκλησίας, διάδοχο των Αποστόλων και επιμένα αυτής της Εκκλησίας. Παρακαλώ να αναγνωστεί στην συναγμένη Εκκλησία το πρακτικό της επισκοπικής σου χειροτονίας. Πρακτικό επισκοπικής χειροτονίας και ενάρξεως επισκοπικής διακονίας στην Καθολική Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τίνου, Άνδρου, Μικόνου του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Πατέρα Ιωσήφ Πρίντεζη. Στις 23 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2021 και 8ου έτους της Αρχιερατείας της Αυτού Αγιότητας του Επισκόπου Ρώμης Πάπα Φραγκίσκου, ο πρεσβύτερος πατέρας Ιωσήφ Πρίντεζης χειροτονήθηκε επίσκοπος και άρχισε την επισκοπική του διακονία στην Αρχιεπισκοπή Νάξου, Τίνου, Άνδρου και Μικόνου, αναλαμβάνοντας μαζί με την κανονική κατοχή και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τον κάνονα 382 του Κώδικα Κανονικού Δικαίου της Καθολικής Εκκλησίας. Ο Σεβασμιότατος Ιωσήφ έφτασε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου, στον οικισμό Ξινάρα της Τίνου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αποστολικός Τοποτηρητής της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου Τίνου και ο Ιερός Κλήρος. Έπειτα από την καθιερωμένη προετοιμασία, σχηματίστηκε πομπή από το Σκευοφυλάκιο προς τον Καθεδρικό Ναό. Η όλη ιεροτελεστία για την επισκοπική χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Πατέρα Ιωσήφ
ξεκίνησε με κάθε επισημότητα και με την παρουσία πολλών πιστών, τηρουμένων όμως των οδηγιών της πολιτείας για προστασία της υγείας των παρόντων από την πανδημία. Στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο προεξήρχε ο Αποστολικός Τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Νάξου Τίνου Άνδρου Μικόνου, Σεβασμιότατος Πατέρας Νικόλαος. Συγχειροτονούντες ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών Αθηνών και Πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, Σεβασμιότατος Πατέρας Σεβαστιανός, και ο Επίσκοπος Σύρου και Θύρας, Σεβασμιότατος Πατέρας Πέτρος. Όπως επίσης και ο Αποστολικός Νούντσιος στην Ελλάδα, Σεβασμιότατος Πατέρας Σάβιο, ο Σεβασμιότατος Κερκύρας Ζακύνθου και Κεφαλινίας, Πατέρας Γεώργιος, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος πρώην των εν Αθήνες Καθολικών, Πατέρας Νικόλαος, και ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Κερκύρας Ζακύνθου και Κεφαλινίας, Σεβασμιότατος Ιωάννης. Συλλειτούργησαν επίσης ο Ιερός Κλήρος της Αρχιεπισκοπής Νάξου, Πάρου Τίνου, ο Ιερός Κλήρος της Επισκοπής Χίου και οι εκπρόσωποι ιερείς και μοναχοί της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Επισκοπής Σύρου. Μετά την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου και την ανάγνωση της Αποστολικής Εντολής, ο Σεβασμιότατος Νικόλαος απίφθινε το λόγο του στο νέο Αρχιεπίσκοπο αλλά και σε όλη τη συναγμένη Εκκλησία. Ακολούθησε το τυπικό της επισκοπικής χειροτονίας με τις υποσχέσεις του νέου Αρχιεπισκόπου, την επίθεση των χεριών και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και την παράδοση των επισκοπικών εμβλημάτων. Η Θεία Λειτουργία συνεχίστηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο τυπικό έως και τη μετακοινωνική δέηση. Έπειτα δόθηκε ο λόγος στον Αποστολικό Νούντσιο Πατέρα Σάβιο, στον Αρχιεπίσκοπο των Καθολικών Αθηνών Πατέρα Σεβαστιανό και στον Μητροπολίτη Σύρου και Τίνου κύριο Δωρόθεο, οι οποίοι απίφθηναν συγχαρητήριο χαιρετισμό. Τέλος πήρε το λόγο ο Σεβασμιότατος Ιωσήφ, ο οποίος απέφθινε τον ενθρονιστήριο λόγο του. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος Πατέρας Ιωσήφ έδωσε την πρώτη του ευλογία στην Εκκλησία του και σε όσους συμμετείχαν στην ιεροτελεστία της εισεπίσκοπο χειροτονίας του. Εδόθη στην Ξινάρα, στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου, την 23η Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2021, ημέρα Κυριακή, τέταρτη της Πασχαλινής περίοδου. Το παρόν πρακτικό υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Νάξου Τίνου Άνδρου και Μικόνου και Αποστολικός Τοποτηρητής της Επισκοπής Χίου Λέσβου Σάμου, Ιωσήφ, ο Αρχιεπίσκοπος πρώην Νάξου Τίνου Άνδρου και Μικόνου, Νικόλαος, και ο Αποστολικός Νούντσιος Σάβιο. Σεβασμιότατε αδελφέ, πατέρα Ιωσήφ, σε υποδεχόμαστε στην έδρα της Αρχιεπισκοπικής και Μητροπολιτικής Επαρχίας Νάξου, Τίνου, Άνδρου και Μικόνου και επαναλαμβάνουμε αυτό που βροντοφωνήσαμε την 23η Μαΐου κατά την επισκοπική σου χειροτονία στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας του Ροδαρίου στην Τίνο. Και φροντοφωνούμε και σήμερα λέγοντας «Άξιος, άξιος, άξιος». Η τοπική μας Εκκλησία σε υποδέχεται με χαρά και ελπίδα, διότι έρχεσαι να συνεχίσεις και να επαυξήσεις το έργο που άφησε ο ανάξιος προκάτοχός σου. Η Εκκλησία μας περίμενε με πνευματική αγαλίαση να δει τον νέο στοργικό πατέρα, τον έμπιστο φίλο και τον καλό ποιμένα της, διότι ήδη είχε ευχάριστα πληροφορηθεί ότι έρχεσαι στο όνομα του Κυρίου να προσφέρεις τη μακροχρόνια ζωή σου στα πνευματικά παιδιά σου, στους φίλους σου
και στο νοητό ποιμνιό σου. Έρχεσαι σε μια στιγμή που ο νεαρός εφημέριος του Μητροπολιτικού μας Ναού, Πανοσολογιότατος Πατέρας Γεώργιος, στα 7 χρόνια που υπηρετεί αυτή την Μητροπολιτική μας ενορία, δίνει άφθονα δείγματα ζήλου για τον οίκο και το λαό του Κυρίου, συνεχίζοντας και επαυξάνοντας με θαυμαστό τρόπο το έργο του προκατόχου του, πατέρα Μανώλη Ρεμούνδου, που λόγω ασθένειας είναι παρόν σήμερα εδώ μόνο με την προσευχή του. Τώρα, σεβασμιότατε αδελφέ, με τα πολλά και πλούσια χαρίσματά σου που φέρνεις, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο όλες οι εδώ ποιμαντικές προσπάθειες, ώστε η πρώτη ενορία της τοπικής μας εκκλησίας να παραμένει ιεραποστολική, όπως πρέπει να είναι η κάθε ενοριακή κοινότητα, και να εκπληρώνει την αποστολή της, που δεν περιορίζεται στο να διατηρήσει την πίστη των μελών της, αλλά να ευαγγελίζεται προς τα έσω και προς τα έξω και να κατηχεί και να κατηχείται. Σου παραδίδω το κλειδί του Μητροπολιτικού μας ενοριακού ναού. Που συμβολίζει και την απαρχή της φυσικής και πνευματικής εξουσίας σου. Με αυτό να ανοίγεις την πόρτα της εκκλησίας ναού και την πόρτα της καρδιάς της εκκλησίας λαού. Το ίδιο κλειδί παρέδωσα συμβολικά και στον αγαπητό αδελφό μου στην Αρχιεροσύνη, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κύριο Καλίνικο, που σήμερα μας τιμά με την εδώ παρουσία του. Το παρέδωσα στις 14 Ιουλίου του 2008. Κατά την ενθρόνησή του στον Μητροπολιτικό του Ναό. Είναι ο αδελφός μας, του οποίου όλες οι πρωτοβουλίες από τότε μέχρι σήμερα τιμούν την Εκκλησία και επιβεβαιώνουν το όνομά του, διότι όλες οι πρωτοβουλίες του είναι και αυτές καλλίνικες. Και οι δύο λοιπόν έχετε το ίδιο κλειδί για να ανοίγετε τις πόρτες των καρδιών των πιστών σας. Αλλά έχετε και ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό. Ένα δώρο του Θεού που είναι έμφυτο και είναι το φυσικό χαμόγελό σας. Διατηρήστε το σε όλη τη μακροχρόνια ζωή σας και με αυτό να αναγγέλλετε τη χαρά του Ευαγγελίου, δίνοντας μαρτυρία αγάπης ο ένας προς τον άλλο και οι δυο μαζί αγάπης να δείχνετε προς τους άλλους. Σεβασμιότατε και αγαπητέ αδελφέ πατέρα Ιωσήφ, σου παραδίδω την ποιμαντική μου ράβδο, την οποία 28 χρόνια χρησιμοποίησα όχι για να χτυπώ, αλλά για να αγαπώ.
όπως είμαι βέβαιος πως θα κάνεις και εσύ. Με αυτές τις σκέψεις μου, σεβασμού, αγάπης, τιμής και εμπιστοσύνης, σε εθρονίζω σήμερα στον Μητροπολιτικό μας αυτό θρόνο, αλλά και στο θρόνο της καρδιάς όλων των μελών της Εκκλησίας μας της τοπικής. Σου εύχομαι ο Θεός να φυλάττει ακέραιη την πνευματική και σωματική σου υγεία. Τα αίτη σου να είναι πολλά και καλύκαρπα και να ξεπεράσεις τις προσδοκίες μας. Ας προετοιμαστούμε να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία αναγνωρίζοντας πρώτα απ' όλα την μικρότητά μας και την αμαρτωλότητά μας, ώστε ο Θεός με τη χάρη Του να μας αξιώσει να τελέσουμε τα Θεία Του Μυστήρια. Ομολογώ στον Παντοδύναμο Θεό και σε εσάς αδελφοί, ότι πολύ αμάρτησα με σκέψεις, με λόγια, με έργα και παραλήψεις. Αμάρτησα, πάρα πολύ αμάρτησα, γι' αυτό οικετεύω την αϊπάρθενο Μαρία, όλους τους αγγέλους και τους αγίους και εσάς αδελφοί, να προσευχηθείτε για μένα στον Κύριο και Θεό μας. Ο Παντοδύναμος Θεός ας μας ελεήσει, ας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και ας μας οδηγήσει στη ζωή την αιώνια. Thank you.
Παντοδύναμε και αιώνιε Θεέ, ολοκλήρωνε συνεχώς εμάς το πασχαλινό μυστήριο, ώστε όσους αξίωσες να αναγεννηθούν με το βάπτισμα, με τη βοήθειά σου να παράγουν άφθονους καρπούς και να φτάσουν στη χαρά της ζωής της αιώνιας. Για του Κυρίου μας Ιησού Χριστού του Υιού σου, ο οποίος είναι Θεός και μαζί με σένα και το Άγιο Πνεύμα, ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Τις ημέρες εκεί ανάγνωζα από τις πράξεις των Αποστόλων. Τις ημέρες εκείνες, όταν έφτασε ο Σαύλος στην Ιερουσαλήμ, προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές, αλλά όλοι τον φοβόντουσαν, μην πιστεύοντας ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας όμως τον πήρε και τον οδήγησε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πως είδε τον Κύριο στον δρόμο και πως του μίλησε και ότι στη Δαμασκό με παρησία κήρυεται στο όνομα του Ιησού. Και μαζί τους συναναστρεφόταν στην Ιερουσαλήμ, μιλώντας με παρησία στο όνομα του Κυρίου και μιλούσε και συζητούσε με τους Ελληνιστές. Εκείνοι όμως επιχειρούσαν να τον σκοτώσουν. Όταν το έμαθαν οι αδελφοί, τον κατέβασαν στην Κεσάρια και τον έστειλαν στην Ταρσό. Και η Εκκλησία είχε ειρήνη σε όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια, ενώ αύξανε και πορευόταν μέσα στο φόβο του Κυρίου και πλήθαινε με την παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Λόγος του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε σένα υψώνω τον ύμνο μου, Κύριε, στη μεγάλη σύναξη. Εκπληρώσω τις ευχές μου ενώπιον όσων τον φοβούνται. Θα φάνε οι φτωχοί και θα χορτάσουν και θα υμνήσουν τον Κύριο όσοι τον αναζητούν. Ας ζήσουν οι καρδιές τους στους αιώνες των αιώνων. Θα θυμηθούν και θα επιστρέψουν στον Κύριο όλα τα απέρατα της γης και όλες οι οικογένειες των εθνών. Θα πέσουν ενώπιον Του και θα προσκυνήσουν. Προσκυνήσουν όλοι εκείνοι που κάτω από την γη κοιμούνται. Εμπρός του θα σκύψουν όλοι αυτοί που κατεβαίνουν στην σκόνη. Από αυτόν θα ζήσει και οι απόγονοι μου αυτόν θα υπηρετήσουν. Θα γίνει γνωστό στην γενεά που έρχεται και θα αναγγείλουν την δικαιοσύνη του. Στον λαό που θα γεννηθεί θα πούνε «Ιδού τα έργα του Κυρίου».
Ανάγνωσμα από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Ιωάννη. Παιδιά μου, να μην αγαπούμε με τα λόγια ούτε με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα και με την αλήθεια. Και από αυτό θα καταλάβουμε ότι προερχόμαστε από την αλήθεια και θα μπορέσουμε να διαβεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιόν Του, αν αυτή μας κατηγορεί για κάτι. Διότι ο Θεός είναι ανώτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί μου, αν η καρδιά μας δεν μας κατηγορεί, τότε έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού και ό,τι και αν Του ζητούμε, το λαβαίνουμε από Αυτόν, επειδή τηρούμε τις εντολές Του και κάνουμε ό,τι είναι αρεστό ενώπιον Του. Και αυτή είναι η εντολή Του, να πιστέψουμε στο όνομα του Υιού Του, του Ιησού Χριστού, και να αγαπούμε ο ένας τον άλλο, όπως μας έχει δώσει εντολή. Και όποιος στηρεί τις εντολές Του, μένει ενωμένος μαζί Του και εκείνος με Αυτόν. Και με τούτο γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας από το Πνεύμα που μας έδωσε. Λόγος του Κυρίου. Ανάγνωσμα από το κατά Ιωάννη, Άγιο Ευαγγέλιο. Δόξασαι, Κύριε, δόξασαι. Τον καιρό εκείνο είπε ο Ιησούς στους μαθητές Του. «Εγώ είμαι το αληθινό αμπέλι και ο πατέρας μου είναι ο γεωργός. Κάθε κλίμα πάνω μου που δεν κάνει καρπό το κόβει, ενώ κάθε κλίμα που κάνει καρπό το καθαρίζει, ώστε να καρποφορήσει περισσότερο. Ήδη εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας είπα. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα μείνω ενωμένος μαζί σας». Όπως το κλίμα δεν μπορεί να καρποφορήσει αφεαυτού του, αν δεν μένει ενωμένο με το αμπέλι, έτσι ούτε και εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι το αμπέλι, εσείς τα κλίματα. Αυτός που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός παράγει πολύ καρπό. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αν κάποιος δεν μένει ενωμένος μαζί μου, πετάχτηκε έξω όπως το κλίμα και ξεράθηκε. Αυτά τα κλίματα τα μαζεύουν, τα ρίχνουν στη φωτιά και καίγονται. Αν μείνετε ενωμένοι μαζί μου και τα λόγια μου παραμείνουν μέσα σας, ό,τι και αν θελήσετε ζητήστε το και θα σας γίνει. Με αυτό δοξάστηκε ο πατέρας μου, όταν κάνετε άφθονο καρπό και γίνετε μαθητές μου. Λόγος του Κυρίου. Σε ειδωέ, Κύριε,
Σήμερα ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει άλλον έναν καρπό της Ανάστασης του Χριστού. Αυτός ο καρπός είναι η Εκκλησία, η κοινότητα των πιστών. Η Ανάσταση του Χριστού και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δημιούργησαν μία κοινότητα πιστών που παρά τις διαφορές τους και την διαφορετικότητά τους, παρά την αντίσταση από τον κόσμο, έχουν ένα μοναδικό σημείο αναφοράς και αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος και αναστημένος. Αυτό τους ενώνει. Αυτό τους δίνει ειρήνη και αύξηση και παρησία. Ο Ιησούς κατά καιρούς είπε στους μαθητές του ότι είναι ο αληθινός άρτος, ότι είναι ο αληθινός βοσκός, ότι είναι η αληθινή άμπελος, μας είπε σήμερα, συνδέοντας τον εαυτό του με τα κεντρικά σημεία της ιστορίας του Ισραήλ. Ο άρτος, ο βοσκός, το αμπέλι, ήταν αναγκαία στοιχεία για την επιβίωση των Εβραίων στην έρημο αλλά και μετά στην γη της επαγγελίας. Όμως, ο Ιησούς μας ανακατευθύνει στο να συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνον χρειαζόμαστε για να ζήσουμε. Η εικόνα της αμπέλου που χρησιμοποιεί ο Χριστός για την κοινότητα των πιστών δηλώνει ότι αυτό που επιθυμεί για τους μαθητές του είναι να φέρουν καρπό. Ο κορμός της αμπέλου δεν κάνει καρπό. Τα κλίματα κάνουν, αν όμως είναι ενωμένα με τον κορμό της αμπέλου. Τα κλίματα από μόνα τους ξεραίνονται και δεν καρποφορούν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο δεύτερο ανάγνωσμα μας εξηγεί ότι το να αγαπάμε μόνο στα λόγια δεν έχει κανένα νόημα. Το να πιστεύουμε στον Ιησού ή να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός είναι σαν να έχουμε μόνο τον κορμό της αμπέλου αλλά όχι καρπό. Η πίστη στο Χριστό πρέπει να συνοδεύεται από έργα αγάπης. Όμως και τα έργα αγάπης χωρίς την πίστη στον Ιησού Χριστό δεν είναι έργα προς δόξα του Θεού Πατέρα, αλλά για τη δόξα Εκείνου που κάνει τα καλά έργα. Και μάλιστα ο Ιησούς μας λέει ότι αυτά τα έργα είναι τίποτα. Χωρίς Εκείνον δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς Εκείνον ακόμα και τα έργα αγάπης είναι έργα εγωιστικά, είναι έργα με υστεροβουλία. Οπότε, τι συμπέρασμα βγάζουμε για την Εκκλησία του σήμερα, για εμάς, από τον σημερινό Λόγο του Θεού? Είμαστε κι εμείς διαφορετικοί μεταξύ μας. Ο καθένας έχει κάνει τη δική του ιστορία. Έρχεται από ένα άλλο σημείο εκκίνησης. Κάποιοι από εσάς είναι άνθρωποι με βαθιά πίστη. Κάποιοι με πιο επιπόλαιη πίστη. Έχουμε ανθρώπους παραδοσιακούς, έχουμε ανθρώπους προοδευτικούς. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αντίσταση από το περιβάλλον μας. Πολλές φορές τα δικά μας λάθη γίνονται βαριά στους ώμους μας. Άλλες φορές πάλι οι κόποι μας δεν είναι τόσο καρποφόροι όσο θα θέλαμε να είναι ή νομίζαμε ότι θα είναι. Μέσα σε όλα αυτά και πάνω από όλα αυτά σημασία έχει η ενότητά μας με τον Χριστό, η πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Επίσης σημασία έχει η τήρηση της εντολής της αγάπης. Μας ενώνει με τον Χριστό το Άγιο Πνεύμα που έχουμε λάβει στο βάπτισμα, αλλά καλούμαστε να καλλιεργήσουμε αυτήν την ενότητα με την προσευχή, με τη μελέτη του Ευαγγελίου. Καλούμαστε να μιμηθούμε τον Ιησού στη ζωή μας, να κάνουμε έργα αγάπης και να φέρουμε σωτήριους καρπούς. Ας ομολογήσουμε την πίστη μας λέγοντας «Πιστεύω
εις έναν Θεό, Πατέρα Αδελφοί, αγαπητοί, ασυκετεύσουμε με θάρρος το Θεό Πατέρα να μας κρατήσει ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, πηγή της ζωής, και να πραγματοποιήσει τις επιθυμίες μας, ψάλλοντας. Για την Αγία Καθολική Εκκλησία, ώστε να προοδεύει κατά την πορεία της μέσα στον κόσμο και να την στηρίζει παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για τους κυβερνήτες των λαών, ώστε να κατευθύνουν τις επιδιώξεις τους με αποκλειστικό σκοπό το καλό όλων των λαών της γης, μέσα σε ειρήνη και δικαιοσύνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για να εξαφανιστούν από τις καρδιές των χριστιανών οι φθόνοι, οι αμφιβολίες και η έλλειψη εμπιστοσύνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας Ιωσήφ, ώστε με αγάπη, ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης να φροντίζει το ποίμνιό του και να οδηγεί τον χριστιανικό λαό του Θεού προς την αγιοσύνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για τον Αρχιεπίσκοπό μας Νικόλα, ώστε χαίροντας το δώρο της υγείας και της μακροημέρευσης, να απολαύσει τους καρπούς των έργων του και τις ευλογίες του υψίστου, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για όλους τους ιερείς της εκκλησιαστικής μας επαρχίας, ιδιαιτέρως για την ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του πατρός Εμμανουήλ, καθώς επίσης και για τον πατέρα Μάρεκ που σήμερα συμπληρώνει 23 χρόνια ιεροσύνης, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Για όλους εμάς, ώστε να γίνει η βαθιά πεποίθησή μας ότι χωρίς τον Ιησού Χριστό τίποτα δεν έχει αξία και αποτελεσματικότητα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Θεέ Πατέρα, εσύ είσαι μεγαλύτερος από τη στενότητα της καρδιάς μας. Μην κοιτάξεις τις αδυναμίες μας, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματός Σου συγκράτησέ μας ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, τη ρίζα του αμπελιού,
για να φέρουμε καρπούς για την αιώνια ζωή. Για του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν. Καλείτε, αδελφοί, τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα, να δεχθεί τη θυσία την οποία του προσφέρουμε. Ας δεχθεί ο Κύριος από τα χέρια σου αυτή τη θυσία, προς δόξα του ονόματός του, προς όφελος δικών μας και όλης της Αγίας Αδελφής Ασίας. Πανεύσπλαχνε, Κύριε, ο οποίος με τις θαυμαστές ανταποδόσεις αυτής της θυσίας μας κατέστησες κοινωνούς της μοναδικής και ύψιστης θεότητάς σου. Αξιωσέ μας, σε παρακαλούμε, να μαρτυρούμε στη ζωή μας το φως της αλήθειας σου, την οποία γνωρίσαμε. Δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Να είναι μαζί σας. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Ας
πραγματικά είναι άξιο και δίκαιο, καθήκον ιερό και σωτήριο. Πάντοτε να σε δοξάζουμε, Κύριε, αλλά πολύ περισσότερο αυτή την περίοδο, κατά την οποία ο Χριστός το Πάσχα μας θυσιάστηκε. Διότι με την εξάλειψη των ερηπείων του παλαιού κόσμου, τα πάντα ανακαινίζονται και σε μας η ζωή επανευρίσκει εν Χριστώ την πληρότητά της. Γι' αυτό με διάχυτη την πασχαλινή χαρά, ο κόσμος όλος αγάλεται σ' ολόκληρη την οικουμένη, ενώ οι ουράνιες δυνάμεις και οι αγγελικές εξουσίες αδιάκοπα ψάλλουν τον ύμνο της δόξας σου. Είσαι Άγιος, Κύριε, η πηγή κάθε αγιοσύνης. Καθαγίασε λοιπόν, σε παρακαλούμε αυτά τα δώρα, με την δρόσο του Πνεύματος, ώστε να γίνουν για μας το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος όταν παραδεινόταν θεληματικά στα Άγια Πάθη Του, έλαβε τον άρτο και αφού σε ευχαρίστησε, τον τεμάχησε και τον έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε, φάγετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών παραδιδόμενο». Κατά τον ίδιο τρόπο μετά από το δείπνο έλαβε το ποτήριο και αφού σε ευχαρίστησε πάλι, το έδωσε στους μαθητές του λέγοντας «Λάβετε και πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το ποτήριο του αίματος μου, το της καινής και αιωνίου διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών, τούτο πίετε εις την εμήν ανάμνηση». Μυστήριον πίστεως. Του θανάτου και της Αναστάσεως του Υιού Σου. Σου προσφέρουμε, Κύριε, τον άρτο της ζωής και το ποτήριο της σωτηρίας και σε ευχαριστούμε διότι μας αξίωσες να παριστάμεθα ενώπιόν Σου και να σε υπηρετούμε.
Οικετευτικά σε παρακαλούμε με την κοινωνία μας στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο να μας ενώσει σε ένα σώμα. Ενθυμίσου, Κύριε, την Εκκλησία Σου, η οποία απλώνεται σε όλη τη γη. Τελειοποίησέ την στην αγάπη μαζί με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον Επίσκοπό μας Ιωσήφ, εμένα τον ανάξιο δούλο Σου και όλο τον κλήρο. Ενθυμίσω επίσης τους αδελφούς μας, οι οποίοι κοιμήθηκαν με την προσδοκία της Αναστάσεως, και κάθε άνθρωπο ο οποίος αποδήμησε ελπίζοντας την ευσπλαχνία Σου, και δέξου αυτούς στο φως του προσώπου Σου. Όλους εμάς σε παρακαλούμε, ελέησέ μας, ώστε με την υπεραγία Θεοτόκο και αϊπάρθενο Μαρία, τον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα, τους Αγίους Αποστόλους, την Αγία Θεοκτίστη, τον Άγιο Αλπίνο και όλους τους Αγίους οι οποίοι ανά τους αιώνες Σου ήταν ευάριστοι, να αξιωθούμε να συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή και εσένα να υμνούμε και να δοξάζουμε, δια του Ιησού Χριστού, του Υιού Σου. Δι' αυτού και μετ' αυτού και εν αυτό, εισαι των Θεών Πατέρα Παντοκράτορα, εν η ενότητη του Παναγίου Πνεύματος, πάσα τιμή και δόξα αποδίδεται εις τους αιώνας των αιώνων. Ας προσευχηθούμε στον ουράνιο Πατέρα μας όπως ο Ιησούς μας δίδαξε και όλοι μαζί να πούμε Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Να τον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέλθεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρό. Ελευθέρωσέ μας, σε παρακαλούμε, Κύριε, από κάθε κακό και χάριζε στις ημέρες μας την ειρήνη. Βοήθησέ μας να απαλλαγούμε για πάντα από την αμαρτία και να μένουμε ακλόνητοι σε κάθε δοκιμασία, προσδοκώντας την εκπλήρωση της μακάριας ελπίδας και την έλευση του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Διότι η δύναμη και η δόξα στους αιώνες. Κύριε Ιησού Χριστέ, Εσύ ο οποίος είπες στους Αποστόλους Σου, την ειρήνη σας αφήνω, την δική μου ειρήνη σας δίνω. Μην κοιτάξεις τις αμαρτίες μας, αλλά την πίστη της Εκκλησίας Σου. Και σύμφωνα με το θέλημά Σου, δόριζέ της ειρήνη και ενότητα, Εσύ ο οποίος ζεις και βασιλεύεις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Η ειρήνη του Κυρίου να είναι πάντοτε μαζί σας. Και με το πνεύμα Σου. Ιδού ο αμνός του Θεού, ιδού ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου.
Μακάρι οι καλεσμένοι στο δείπνο του άμνου. Κύριε, είναι άσχος να σε δεχτώ, αλλά πες μου ένα λόγο και η ψυχή μου θα θεραπευθεί. Για κοινωνία, παρακαλώ να παραμείνετε στη θέση σας. Ο ιεροδιάκονος και ακόμα ένας ιερέας θα περάσουν από το καθένα για να μεταδώσουν τη Θεία Κοινωνία. Όσοι βρίσκονται έξω από το ναό και επιθυμούν να κοινωνήσουν, να πλησιάσουν στην είσοδο του ναού. Πάντοτε με τάξη και ασφάλεια. Thank you.
Μείνε κοντά στο λαό σου, Κύριε, και όσους έθρεψες με τα ουράνια μυστήρια, βοήθησέ τους να περάσουν από την παλαιά στη νέα ζωή. Δια του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, ο οποίος ζει και βασιλεύει στους αιώνες των αιώνων. Σεβασμιότατε πατέρα Ιωσήφ, η εκλογή σας σε Αρχιεπίσκοπο Νάξου Τίνου Μικόνου Άνδρου θα αποτελέσει για εσάς μία πρόκληση, αφού επιλεγήκατε επικεφαλής ποιμένας της σπουδαίας και παλαιοτάτης Αρχιεπισκοπής μας. Όμως είμαστε βέβαιοι ότι με τη βοήθεια του Θεού θα φανείτε αντάξιος αυτής της προκλήσεως και πολύ γρήγορα θα την υπερνικήσετε θέτοντας ευρύτερους ορίζοντες. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί σε κάθε σας προσπάθεια για την επιτυχή έκβαση των καθηκόντων σας και συνοδοιπόροι υπό την καθοδήγησή σας σε αυτή την πορεία που μόλις ξεκινήσατε. Αυτό για το οποίο δεσμευόμαστε είναι ότι το χαμόγελο που σας χαρακτήριζε κατά την άσκηση των καθηκόντων σας ως εφημέριος στο νησί της Ήρου θα προσπαθήσουμε να μην λείψει και κατά την άσκηση της διακονίας σας ως Αρχιεπίσκοπος. Σεβασμιότατε πατέρα Ιωσήφ, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην πρώτη την τάξη και αρχαιότερη ενοριακή κοινότητα της Αρχιεπισκοπής μας, η οποία από τότε που ιδρύθηκε συνεχίζει αδιαλείπτως την ποιματική της δράση και τη χριστιανική της μαρτυρία. Στο όνομα όλων των μελών της, σας δωρίζουμε μία επισκοπική μήτρα, ώστε να λάμπει επάνω σας η ωραιότητα της αγιοσύνης και να αξιωθείτε όταν θα έλθει ο ποιμένας των ποιμένων να λάβατε τον αμάρατο στεφάνι της δόξας. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας ενδυναμώνει. Σεβασμιότατε πατέρα Νικόλε, ως ενοριακή κοινότητα που παρεπιδημεί στην Άξο, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο εγκάρδεις ευχαριστίες μας και τα πιο θερμά αισθήματα ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό σας για όλα αυτά τα χρόνια πατρικής φροντίδας, ανιδιοτελούς αυταπάρνησης και προσφοράς εκ μέρους σας. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι υπήρξατε για εμάς ο φύλακας άγγελός μας, ο οποίος με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αφενός έδινε λύση στα προβλήματα που προέκυπταν πάντοτε με σοφία και σύνεση και αφετέρου της παρήχε απλόχερα όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να ανθίζει και να καρποφορεί πνευματικά. Θα μείνει πάντοτε χαραμαγμένη στην καρδιά μας η αγάπη και η στοργή που εκφράζατε σε κάθε σας συνάντηση με τα παιδιά του κατηχητικού που αποτελούν το μέλλον και τη συνέχεια της Εκκλησίας. Για εμάς θα είσαστε πάντοτε ο καλός πατέρας και ο καλός ποιμένας που θυσιάζει τη ζωή για τα πρόβατά του. Λίγες από τις μοναδικές και αξέχαστες στιγμές που περάσαμε μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε ένα φωτογραφικό λεύκωμα. Σας το παραδίδουμε μαζί με το μεγάλο και ειλικρινές ευχαριστώ μας.
Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε των Καθολικών Νάξου και Τίνου, κύριε Ιωσήφ. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε πρώην Νάξου και Τίνου και το Ποτηρητά μέχρι τούδε της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, κύριε Νικόλαε. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί κληρικοί, ετοιμότατοι άρχοντες του τόπου μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, μετά των λοιπόν εκπροσώπων των αρχών του νησιού και της περιφερίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Όπως ανέφερε και ο Σεβασμιότατος Νικόλαος, πριν από 13 χρόνια, κατά την τελετή ενθρονήσεως της ελαχιστότητός μου ως Μητροπολίτου Παροναξίας, αναφερόμενος στη σχέση μας με την μικρή, όπως είχα πει τότε, ρωμαιοκαθολική κοινότητα του νησιού μας, είχα πει χαρακτηριστικά πως κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρμονικότατες σχέσεις σε διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, χωρίς τούτο να σημαίνει την παραμικρή μετακίνησή μας σε θέματα πίστεως και δόγματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι μας συνδέει και τι μας χωρίζει. Τότε, προσφωνώντας με, ο Αρχιεπίσκοπος Νικόλαος, όπως τον έφερε και εκείνος, μου προσέφερε σε ένδειξη αγάπης και εμπιστοσύνης προς την ταπεινότητά μου και τη αρκετά νεότερός του, το κλειδί του Καθολικού Μητροπολιτικού Ναού, στον οποίο βρισκόμαστε και τον οποίο επισκέπτομαι πρώτη φορά ως επίσκοπος, παρότι στις θερινές διακοπές κατά τα εφηβικά και νεανικά μου χρόνια, ανηφορίζοντας πολύ τακτικά προς το κάστρο, τον επισκεπτόμουν συχνά. Σε επισκέψεις μου αυτές μάλιστα θαύμαζα πάντοτε την περίφημη αυτή αμφιπρόσωπη εικόνα βυζαντινής τέχνης που κοσμεί το κεντρικό αλτάριο του ναού, η Παναγία μας και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, αν δεν κάνω λάθος, την οποία με πολύ αγάπη πάντοτε μας περιέστρεφε και μας ξεναγούσε εδώ και μας έδειχνε τα στοιχεία ιδιαίτερα αυτής της εικόνος, ο ιδιαίτερα ευγενής και καλλιεργημένος τότε εφημέριος της Καθολικής Μητροπόλεως, πατήρ Εμμανουήλ Ρεμούνδος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, μετά από υπερπεντακονταετή, αν δεν κάνω λάθος, θητεία σε αυτή τη θέση και έχοντας συνδέσει το όνομά του με μια ιστορία ολόκληρη του νησιού, είναι εμπερίστατος και πάντοτε προσευχόμεθα για την υγεία του και να του δίνει ο Θεός δυνάμεις και σωματικές και ψυχικές και πνευματικές, αλλά και ευχόμαστε και για τον διάδοχό του, τον πατέρα Γιώργιο, τα τελευταία χρόνια έχουμε γνωρίσει από κοντά, να ακολουθήσει τη σύγχυση του πατρός Εμμανουήλ, πράγματι είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα. Σήμερα λοιπόν, 13 χρόνια μετά, αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής που με αφορμή την εύσημο αυτή ημέρα μπορώ και πάλι να επαναλάβω κάθε λέξη από όσα είχα πει τότε, αφού οι σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών της Νάξου εξακολουθούν να είναι αρμονικότατες. Αυτό βέβαια συμβαίνει διότι τόσο ο απερχόμενος Αρχιεπίσκοπος κύριος Νικόλαος, όσο και η ταπεινότητά μου, πορευθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια εν τον συνδέσμο της αγάπης και επί τη βάση πρωτίστως της κοινής πίστεώς μας στον αστάντα Κύριό μας Ιησού Χριστό και παραλλήλως της διακρίσεως και του αλληλοσεβασμού. Με την πρόθεση λοιπόν και την προσδοκία συνεχίσεως αυτής της αρμονικής συμπόρευσης, σας υποδέχομαι και σας καλωσορίζω σήμερα, σεβασμιότατε κύριε Ιωσήφ, στο νησί της Νάξου και ως επίσκοπος Παροναξίας αλλά και ως Ναξιώτης. Όπως πριν από 28 χρόνια, πάλι και εσείς το αναφέρατε, πατρ Νικόλα, έχει υποδεχθεί τον προκάτοχό σας, κύριο Νικόλα, ο προκάτοχός μου, Μητροπολίτης, μακαριστός Μητροπολίτης Παροναξίας, κυρός Αμβρόσιος και συγκυριακά την περίοδο εκείνη και εγώ υπηρετούσα να αποσπάσει στη Μητρόπολη Παροναξίας, 92 με 94. Οι υφιστάμενες δογματικές και θεολογικές διαφορές ανάμεσά μας μπορεί να μην μας επιτρέπουν τις συμπροσευχές και συλλειτουργίες, αλλά και δεν μας εμποδίζουν
να συναντώμεθα μπροστά στα προβλήματα, στις δυσκολίες και τις ανάγκες του λαού του Θεού, που είναι κοινά για όλους, ανεξαρτήτως δόγματος ή θρησκεύματος. Αυτόν τον λαό καλούμεθα να διακονήσουμε τόσο εμείς, όσο και εσείς, αποφεύγοντας κάθε πράξη ή ενέργεια που θέθεται σε κίνδυνο τη μεταξύ μας αγάπη και την ειρηνική συνύπαρξη και συμπόρευση των δύο χριστιανικών κοινοτήτων. Κληρονομείτε από τον προκάτοχό σας ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό και αξιόλογο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο τριών περίπου δεκαετιών, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε και θα επαυξήσετε αξιοποιώντας τα έμφυτα και επίκτητα χαρίσματά σας. Προσωπικά είμαι ευγνώμων στον Σεβασμιότατο κύριο Νικόλαο για την αγάπη και την εκτίμησή του προς το ταπεινό μου πρόσωπο, στοιχεία και αισθήματα τα οποία σας διαβεβαιώ, Πάτερ Νικόλα, είναι αμοιβαία. Δεν είχαμε συναντηθεί πολλές φορές ή θα έλεγα ίσως και καθόλου σε λειτουργικές πράξεις, αλλά είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία. Συναντιόμαστε είτε στο γραφείο μου, είτε σε διάφορες εθνικές επετείους, είτε πολύ συχνά στο πλοίο που κι εσείς ακούραστος και ακαταπώνητος όντας περιοδεύατε συχνότατα τα διάφορα νησιά της περιφερίας σας. Και είχαμε τη δυνατότητα επικοδομητικών συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων, θαυμάζοντας πάντοτε τις πλούσιες γνώσεις σας και την ευρύτητα του πνεύματος που σας διακρίνει. Εύχομαι ο Θεός να σας διατηρεί πάντοτε υγιή και ακμαίο όπως είστε μέχρι σήμερα, ώστε με την πολυετή εμπειρία σας αλλά και με τα χαρίσματά σας να αποτελείτε για μας ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο στην κοινωνία μας, για σας δε Πάτερ Ιωσήφ, να αποτελεί ένα πολύτιμο στήριγμα στο έργο σας. Επιτρέψτε μου δε με την ευκαιρία αυτή να σας προσφέρω σε ένδειξη τιμής και αγάπης ένα ακριβές αντίγραφο της θαυματουργής ιεράς εικόνος της Παναγίας μας της Εκατονταπηλιανής, που και εκεί αρκετές φορές έχετε έρθει στην Πάρο και ο πατήρ Γεώργιος έρχεται κάθε εβδομάδα και λειτουργεί, που μπορεί να βρίσκονται λοιπόν μέσα στο νησί της Πάρο, αλλά αποτελεί η Παναγία μας σύμβολο και σημείο αναφοράς για όλη τη Μητροπολιτική μας περιφέρεια. Εσείς, σεβασμιότατε κύριε Ιωσήφ, αναλαμβάνετε πλέον την δύσκολη και πολυεύθυνη επισκοπική σας διακονία. Για τον λόγο αυτό επιτρέψτε μου να σας προσφέρω αυτόν τον επιστήθιο σταυρό, κοινό σύμβολο της χριστιανικής μας πίστεως, ευχόμενος εκ μέσης καρδίας ο σταυρωθής και αναστάς Ιησούς να σας στηρίζει, να σας χαρίζει υγεία, ακμή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων και να σας ενισχύει στην επιτέλεση των υψηλών σας καθηκόντων. Καλή δύναμη και καλό ρίσμα. Και εγώ θέλω να πω κάποιες ευχαριστίες με τη σειρά μου. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σεβασμιότατε κύριε Καλίνικε, για την παρουσία σας και για τα ωραία σας λόγια. Πραγματικά, μακάρι να γίνουν, να,
ζήσουμε μεταξύ μας όπως περιγράψατε, ότι ζήσατε με τον Σεβασμιότατο τον Νικόλαο, να συνεχίσουμε αυτή τη σχέση. Και ευχαριστώ και τους ιερείς σας που είναι εδώ παρόντες σε αυτή τη στιγμή, τη σημαντική στιγμή για την Καθολική Εκκλησία της Νάξου και εμένα προσωπικά. Ευχαριστώ τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές που βρίσκονται σήμερα εδώ. Με όλους σας επιθυμώ μια καλή συνεργασία για το καλό των κατοίκων των νησιών. Ευχαριστώ τον Εφημέριο και τον Οριακό Συμβούλιο του Καθεδρικού και Μητροπολιτικού Ναού, τη Χοροδία και όσους εργάστηκαν για να προετοιμάσουν τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ όλους εσάς που είστε παρόντες και για την εγκάρδια υποδοχή σας. Και πραγματικά, όπως είπε η κυρία του Ενοριακού Συμβουλίου, νιώθω έκθαμβος για την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου, στην οποία οφείλω να αναγνωρίσω ότι συνέβαλαν και τα διάφορα μοναχικά τάγματα που εργάστηκαν στην Άξο με τελευταίο των αδερφών Ουρσουλινών. Πράγματι, μας άφησαν μία μεγάλη παρακαταθήκη. Ευχαριστώ όμως σήμερα ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Νικόλαο για τη ζεστή του υποδοχή στην Αρχιεπισκοπή, για την αγάπη του και τον σεβασμό του προς το πρόσωπό μου και για όλα όσα προετοίμασε για την Αρχιεπισκοπική Διακονία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εύχομαι και ελπίζω να φανώ αντάξιός του στην Αρχιερατική Διακονία. Κύριος να είναι μαζί σας. Και με τον πνεύμα σου. Το όνομα του Κυρίου ας είναι ευλογημένο. Από τώρα και πάντοτε. Βοήθειά μας το όνομα του Κυρίου. Ο οποίος έφτασε τον ουρανό και την γη. Ήθε να σας ευλογήσει ο παντοδύναμος Θεός, ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν. Πορεύεστε ειρήνη Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπός μας, πατέρας Ιωσήφ, θα βρίσκεται στο ναό και όποιος επιθυμεί να του ευχηθεί και να τον χαιρετήσει και να λάβει την ευλογία του, μπορεί να πλησιάσει. Παρακαλώ βέβαια πάντοτε με κρατώντας τις αποστάσεις ασφαλείας. Ναι, τώρα. Αμέσως.